Bonjour à tous, bienvenue. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Η εκπομπή Business Planet αυτή την εβδομάδα πηγαίνει στην Ολλανδία. Ένα από τα στοιχήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες είναι να είναι σε θέση να επενδύσουν και άρα να βρουν νέους πελάτες στο εξωτερικό. Σταν, είστε ένας από τους αντιπροσώπους του Δικτύου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Τι ακριβώς κάνετε? Βοηθάω καινοτόμες επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους διεθνώς. Αναλύω τις ανάγκες τους και βοηθώ να βρουν τον κατάλληλο εκπαιδευτή. Θα δω αμέσως τώρα ένα παράδειγμα, μια επιχείρηση που βοηθήσατε. Ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους του Αϊντχόφεν. Τα φιλικά στο περιβάλλον δημόσια δίκτυα μεταφορών πολλαπλασιάζονται. Η Ευρώπη στοχεύει σε μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030. Για να είναι αποτελεσματικά τα δίκτυα, πρέπει τα λεωφορεία να μπορούν να επαναφορτίζονται τακτικά και γρήγορα. Κάτι που το κατάλαβε πολύ γρήγορα μια μικρομεσαία τοπική επιχείρηση, η οποία κατασκευάζει φορτιστές ταχείας φόρτισης, που επιτρέπουν την φόρτιση σε λιγότερο από 5 λεπτά. Είναι καλό για τον πλανήτη και για τα παιδιά μας. Είναι καλό για την οικονομία, διότι δημιουργούμε δουλειές, βιώσιμη και κυκλική οικονομία. Είναι καλό για όλους. Δημιουργήθηκαν περίπου 60 θέσεις εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι υπεργολάβοι. Πολύ σύντομα οι φορτιστές θα εξοπλίσουν τον στόλο των λεωφορείων στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Είναι η πιο πρόσφατη μεγάλη συμφωνία στην οποία συνέβαλε το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Η εταιρεία μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κεφάλαια μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Horizon 2020, καθώς και να συνεργαστεί με εκπαιδευτές ώστε να βελτιωθεί στο μάρκετινγκ και να βρει πελάτες διεθνώς. Βρήκαμε έναν εκπαιδευτή στη Βρετανία και αυτό μας βοήθησε να κατανοήσουμε τις πιθανές αγορές. Αυτό αφορά την Βρετανία αλλά και άλλα κράτη. Καταφέραμε να κλείσουμε συμφωνίες. Πλέον παραδίδουμε τα προϊόντα μας στις αγορές της Νέας Ζηλανδίας και της Βρετανίας, ενώ της Αυστραλίας θα ακολουθήσει σύντομα. Πιστεύω τον επόμενο μήνα. Σταν, εκτός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση, ποιες άλλες υπηρεσίες προτείνει το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων? Πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε εταιρείες να παρευρεθούν σε διεθνή γεγονότα και να τους παρέχουμε πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα. Σταν, για να κλείσουμε πολύ συγκεκριμένα, είμαι επιχειρηματίας. Πώς θα σας βρω? Υπάρχουν πάνω από 3.000 ειδικοί σε 600 οργανισμούς σε πάνω από 60 χώρες. Θα ακούσουν τις ανάγκες σου και θα σε βοηθήσουν να συνειδητοποιήσεις τις διεθνείς φιλοδοξίες σου. Ευχαριστώ πολύ, Σταν. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Business Planet και τα κοινωνικά μας δίκτυα. À très bientôt.